Ο εντοπισμός δεύτερου ποδοσφαιριστή στην Ομόνοια σήμανε συναγερμό στην ομάδα των Πρασίνων. Όλο το δυναμικό της ομάδας υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΚΟΠ και της UEFA εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς την ερχόμενη Τρίτη. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή είχε εντοπιστεί άλλος ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας θετικός στον ιό. Άλλη μια ομάδα της επαρχίας Λάρνακας χτύπησε ο κορονοϊός. Αυτή τη φορά τον ασυλλήσεις, αφού ανάμεσα στα κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, διαγνώστηκε θετικός στον ιό ποδοσφαιριστής της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής εντοπίστηκε μέσω του προγράμματος ελέγχου 3.000 ατόμων στην επαρχία Λάρνακας. Μεγαλώνουν οι αλυσίδες μετάδοσης του Εθνικού Άχνας και της Νέας Σαλαμίνας. Μέσω ιχνηλάτησης έχουν εντοπιστεί δύο άτομα θετικά στον ιό από το οικογενειακό περιβάλλον ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άχνας. Ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον ατόμου που έχει ανακοινωθεί ως θετικό στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών των ποδοσφαιριστών του Εθνικού Άχνας. Και εντοπίστηκε άλλο ένα άτομο θετικό στον ιό από το οικογενειακό περιβάλλον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Μεγαλώνει την ίδια ώρα και η αλυσίδα μετάδοση στην επαρχία της Λεμεσού, αφού μέσω ιχνηλάτησης εντοπίστηκε άλλο ένα άτομο, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων της συγκεκριμένης αλυσίδας σε 7. Μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας εντοπίστηκαν θετικά στον ιό 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα άτομο συνδέεται με την αλυσίδα μετάδοσης της Μητρόπολης Κητίου. Μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας εντοπίστηκαν άλλα 3 κρούσματα, ανάμεσά τους μαθήτρια που φύτασε γυμνάσιο της επαρχίας Λεμεσού. Μετά τον εντοπισμό των 12 ατόμων θετικών στον ιό, ο συνολικός αριθμός κρούσματων στο νησί ανέρχεται σε 1.696. Όλα αυτά την ώρα που αυξάνονται μέρα με την ημέρα και οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αναφοράς. 17 ασθενείς στο σύνολο, εκ των οποίων οι 4 βρίσκονται στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Σε αυτοπεριορισμό τέθηκε η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, καθώς ενημερώθηκε ότι βρέθηκε θετικό στον ιό άτομο που θεωρείται στενή της επαφή. Χθες πληροφορήθηκα ότι η στενή επαφή μου διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Στην ευθυγράμμιση των υγειονομικών πρωτοκόλων τέθηκα σε αυτοπεριορισμό και εργάζομαι από την οικία μου εν αναμονή των εξετάσεων. Δεν έχω συμπτώματα και αισθάνομαι καλά. Μείνετε ασφαλείς και να έχετε μια ωραία Κυριακή. Στο μεταξύ, αύριο ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα εξεταστεί αίτημα του Υπουργείου Υγείας για αποδέσμευση κονδυλίων με την πλειοψηφία τους να αφορούν αγορά υπηρεσιών για σκοπούς διενέργειας, έλεγχων ιχνηλάτησης αλλά και εργαστηριακούς ελέγχους για τον COVID-19.